Ηλιάς Ραψοδία Π, στίχος 721. Ο Πάτροκλος αριστεύει, κινδυνεύει η Τρία να αλωθεί από τα χέρια του, γι' αυτό και επεμβαίνει ο Απόλλων. Παίρνει τη μορφή του Ασίου, είναι θείος από μητέρα του Έκτορος και μοιάζοντας λέει μιλά στον Έκτορα. Γιατί του λέει, μοιάζοντας με εκείνον, μιλά στον Έκτορα. Γιατί του λέει έπαψες την μάχη, δεν σου ταιριάζει, ουδέ τη σε χρεί. Ήθε όσο κατώτερος είμαι, τόσο καλύτερος από σένα να ήμουν. Ταχαίως τότε στη γερά θα πλήρωνες το φευγιό από τον πόλεμο. Εμπρός όμως προς τον Πάτροκλο στρέψε τους κρατερώνυχες ύπους, μήπως και τον σκοτώσεις και σου δώσει καύχημα ο Απόλλων. Ο ίδιος δηλαδή. Λέει ο Ευστάθιος, αυτός ο λόγος λέει είναι λόγος διεγερτικός, ο κνούντος στρατιώτου. Έτσι είπε και ο Θεός πάλι νεύει στη μάχη των ανδρών και τον Κευριώνη εκέλευσε. Τον γενναίο, ο λαμπρός Έκτορ, τους ύπους για πόλεμο να πλήξει. Αυτός ο Κευριώνης είναι ο ηνίοχος του Έκτορος μετά τον θάνατο του Αρχιεπτολέμου, ο οποίος σκοτώθηκε στο Θήτα 318. Θα δούμε παρακάτω ότι είναι νόφος γιος του Πριάμου, είναι αδερφός του δηλαδή, από άλλη μητέρα του Έκτορος. Εκέλευσε λοιπόν τον Κευριώνη. Ο Απόλλων πάλι καταδύθηκε στον Όμιλο, τα είπε αυτά δηλαδή, προδιέγειρε τον Έκτορα και καταδύθηκε στον Όμιλο και κλονισμός τους Αργίους έφερε κακόν, ενώ στους Τρώες και τον Έκτορα τη δόξα ο Παδών έδωσε. Ο Έκτορ τους άλλους μεν Δαναούς άφηνε και δεν σκότωνε, μόνον τον Πάτροκλο κυνηγούσε με τους κρατερώνυχες ύπους. Ο Πάτροκλος εξαιτέρου από τους ύπους άλταρε γάμο, στα αριστερά το δόρυ έχων. Με το έτερον, το άλλο με το έτερον χέρι εννοεί, έλαβε πέτρα για ληστερή με προεξοχές. Είναι πέτρον, εδώ η λέξη πέτρος εμφανίζεται στο αρσενικό γένος. Έχουμε δει επανειλημμένος τη λέξη πέτρι ή πέτρι, αλλά εδώ εμφανίζεται στο αρσενικό γένος. Ο πέτρος, και φαίνεται αυτό από τα επίθετα που συνοδεύουν το ουσιαστικό. Μάρμαρον ο κρυόεντα. Όταν δηλαδή δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το γένος του ουσιαστικού, αν ρίξουμε μια ματιά στο γένος των επιθέτων, επειδή αυτά ακολουθούν το γένος του ουσιαστικού. Λοιπόν, μάρμαρον ο κρυόεντα, με προεξοχές, άκρη, όκρης είναι η άκρης, που με το χέρι περιεκάλυψε, αλλού ονομάζεται χερμάδιος λίθος. Δεν είναι τυπολάτρες οι Έλληνες, μπορούν να χρησιμοποιήσουν και το αρσενικό γένος σε μία λέξη και το θηλυκό. Για παράδειγμα λέμε ο λίθος, αλλά και η λίθος, ειδικά όταν διαβάζουμε ποιήση. Και που με το χέρι λοιπόν την περιεκάλυψε, κάλυψε όλο του το χέρι, κάλυψε την πέτρα, την έπιασε και την έριξε λέει αφού στηρίχθηκε στα πόδια, ερισάμενος, και λέει ο Ευστάθιος γενναιότητα βολής δειλή, ώστε να είναι σταθερός, αυτή η στάση του δηλαδή. Αποφασιστικά. Ναι. Και ούτε μακριά από τον άνδρα, ούτε αλλού πήγε η βολή, αλλά χτύπησε του Έκτορος τον ηνίοχο τον Κευριώνη, νόθον ιών του Αγακλείος, λέει, του ενδόξου Πριάμου, καθώς είχε τον ύπον τα ηνία στο μέτωπο με οξία πέτρα. Λάι. Αχ, ξέχασα να το γράψω. Να το γράψω τώρα, να γράψω τη λέξη λας, γιατί τη βρήκα, είναι πάρα πολύ ωραία, δεν γνωρίζουμε πως κλείνεται. Λας και λας. Λάος στη γενική, λάι στην δοτική, λάι με περισπωμένη. Λαν και λαν. Λαν. Νάτι. Εκτός από τις λέξεις πέτρος που είδαμε, πέτρι, λίθος, υπάρχει και η λέξη λάς, από την οποία βγαίνουν διάφορες λέξεις που λέμε, και λαός, και η λέξη λαός. Γιατί γεννηθήκαμε με τις πέτρες. Ναι, λέει ο μύθος αυτός με τον Δευκαλίωνα και την πύρα, τη γυναίκα του, ό,τι έριχνε πίσω της η πύρα γινόταν γυναίκες, ό,τι έριχνε πίσω του, όποιες πέτρες έριχνε πίσω του ο Δευκαλίων γίνονταν άνδρες. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι διαφόρων ειδών, δεν είναι όλοι από το ίδιο. Και στο μύθο του Μύθρα,
Ο Μύθρας γεννιέται μέσα από μια πέτρα. Ναι. Όχι, ήθελα να προσθέσω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διασώθηκαν από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνος. Mm-hmm. Οπότε το γένος του συνεχίζεται. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι απόγονοι του Δευκαλίωνος και της Πύρας και υπάρχουν άνθρωποι που γεννήθηκαν από τις πέτρες αυτές που έριχναν. Εμέσως λοιπόν έχουμε τριών ειδών ανθρώπων. Μόνον από αυτό. Και δεν τον έχουμε μελετήσει τον μύθο. Αν μελετήσουμε περισσότερο τον μύθο, μπορούμε να βγάλουμε και άλλα στοιχεία. Λοιπόν, έριξε λοιπόν την πέτρα αυτή. Κύριε, πάντως πώς, ναι, πώς σχετίζεται ο λαός με τον τόπο του. Mm-hmm. Ότι οι άνθρωποι είναι γέννημα του τόπου και προσαρμοσμένοι, ναι, να ζουν σε, ναι, αυτόν τον τόπο. Έτσι, ναι, έτσι. Ταιριαστεί και ο τόπος, ναι, για αυτούς και αυτοί για τον τόπο. Ναι. Λοιπόν, αυτή η πέτρα, αυτή η οξέη λάη, λέει, την έριξε, την οξύς λίθος, οξία πέτρα, την έριξε στο μέτωπό του, το χτύπησε στο μέτωπο. Αμφότερα τα φρύδια συνέθλιψε ο λίθος, στο στίχο 740 υπάρχει και η λέξη λίθος, ούτε ανασχέθηκαν από το οστούν, οι δε οφθαλμοί χάμο έπεσαν στις κόνες αυτού πρώτων ποδών. Εκείνος με βουτυχτή όμοιο αρνευτήρι εικός, θα την πω τη λέξη, κατέπεσεν από τον καλόφτιαχτο δίφρο και εγκατέλειψε τα οστά η ψυχή. Λίπεδος τέα θυμός. Είναι μία από τις κλασικές φράσεις αυτές για κάποιον που πεθαίνει. Να πούμε τώρα για το αρνευτήρ που είναι στο στίχο 742. Αρνευτήρ είναι ο κυβιστητήρ, θα τη δούμε τη λέξη αμέσως μετά. Ο επικεφαλήν εις θάλασσαν διόμενος. Δηλαδή με το κεφάλι πέφτει προς τα κάτω. Γι' αυτό τον λέει βουτυχτή, το μεταφράζει ωραία. Διόμενος, καταδιόμενος, καθομοιότητα της των αρνών πορείας, λέει ο Ευστάθιος. Δηλαδή όπως τα αρνιά βάζουν το κεφάλι κάτω και περπατούν, έτσι και ο αρνευτήρ πέφτει δηλαδή με το κεφάλι. Ναι, και λέει ο Πάτροκλος εδώ, αυτόν λέει περιπέζοντας, προσήπες Πάτροκλε υπέα, περιπέζοντας τον, επικερτωμέων, τα σκόμματα είναι κέρτωμα, δηλαδή σου πληγώνουν την καρδιά, σου σπάζουν την καρδιά. Πω, πολύ ελαφρός άνδρας, τόσο εύκολα που πέφτει κατά κέφαλα, λέει. Κυβιστά, να το, 745 στίχος, ελαφρός ανήρ. Η λέξη ελαφρός, λέει ο Ευστάθιος, προέρχεται από την, παράγεται από την έλαφον, επειδή η έλαφος είναι ελαφριά, κατά συγκοπήν, λέει. Φεύγει, συγκοπή σημαίνει λείπει, φεύγει ένα γράμμα. Αν ήταν και στον ηχθιό ενταπόντο να βρισκόταν, πολλούς θα είχε κορέσει ο άνδρας αυτός, όστρα καψαρεύοντας, από νιός πηδώντας από το πλοίο δηλαδή, ακόμη κι αν φουρτουνιασμένος ήταν ο πόντος εννοεί, έτσι που τώρα στο πεδίον, όχι στο είδος, στο πεδίον, από τους ύπους εύκολα βουτά, κυβιστά είναι η λέξη, ρία κυβιστά. Τα όστρακα ονομάζονται τίθεα, ήτα έψιλον, παρά την τυθήν, λέει ο Ευστάθιος, ο εστίν γιν, γεώδη γάρι συν μάλλον, επειδή τα όστρακα έχουν τη μορφή, το κέλυφος τους είναι σαν να είναι από γη φτιαγμένα, από πέτρα, από πέτρα, γεώδη, πολύ ωραία το λέει. Ο Αθήναιος στο πρώτο βιβλίο του, στο 13 κεφάλαιο, λέει ότι όχι μόνον ψάρια έτρωγαν οι ομηρικοί άνθρωποι, αλλά και όστρακα, όπως παρουσιάζεται εδώ. Μολονότιλοι βρίσκονται στο βάθος του βυθού και δεν είναι δυνατόν να τα... Οστρακοειδή. Βρίσκονται λοιπόν στο βάθος και δεν είναι δυνατόν να τα βρει κανείς παρά μόνο με κατάδυση στο βυθό. Ο Αθήναιος είναι το έργο του, είναι δειπνοσοφιστής και έχει όλα τα δειπνοσοφιστών, για την ακρίβεια είναι το έργο, είναι πολύ μεγάλο, 15 τόμοι, αλλά για αυτούς που κάνουν έρευνα σε τέτοια ζητήματα διατροφής αλλά και ιστορίες και χαριτωμένα επεισόδια από διάφορα συμπόσια, με βοήθησε πολύ στην ομιλία μου για τα συμπόσια ο Αθήναιος. Γιατί ποτέ δεν έμεναν. Όταν έγραφαν για ένα θέμα ή μιλούσαν για ένα θέμα, δεν έμεναν μόνο σε αυτό το θέμα, αλλά πιο πολύ το έπαιρναν σαν αφορμή για να μιλήσουν για όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Και όχι μόνο, είναι η μόδα, ας το πούμε, της εποχής να γράφονται βιβλία τα οποία έχουν μικρές πληροφορίες, κάτι σαν εφημερίδες δηλαδή, όπως είναι η ποικίλη ιστορία του Ελιανού,
η οποία και αυτή έχει τέτοιες πληροφορίες. Εκεί βρήκα την Πορφύρα, τον Πορφύριο Θάνατο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα βιβλία, καθόλου κουραστικά, ίσα ίσα είναι η χαρά του αναγνώστη. Είναι σαν γι' αυτό που έχουμε εμείς με τα περιοδικά. Ναι, τα περιοδικά της εποχής ήταν. Να κάνω ένα σχόλιο. Οι πρόγονοί μας ήταν καλοφαγάδες, ναι. Δεν ήταν πολυφαγάδες. Αναφέρει πολυφαγάδες μέσα, τον Λούκουλο για παράδειγμα. Δεν ήταν, ναι, δεν ήταν Έλληνας ο Λούκουλος. Λοιπόν, έτσι λοιπόν και, και στους Τρώες υπάρχουν βουτυχτές, λέει ο Πάντροκλος. Όπως βουτάει, δηλαδή πεθαίνει ο άνθρωπος με τέτοιο τραγικό τρόπο και ο πολεμιστής, ο αντίπαλος πολεμιστής τον σαρκάζει. Ίσως είναι και το πιο σκληρό αστείο που συναντάμε στον Όμηρο. Να το μαύρο χιούμορ που λέγαμε. Ναι, αυτό είναι. Ο πρώτος που κάνει μαύρο χιούμορ στην ιστορία είναι ο Όμηρος. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο, είναι το σημείο που φτάνει στη μεγαλύτερη έπαρση ο Πάτροκλος. Mm-hmm. Ναι. Συνογενικός. Και αυτό το αποτυπώνει. Μόλις λοιπόν τα είπε αυτά, ως λοιπόν, κατά του ήρωα και βριώνει Εύη, ορμή λέοντος έχων, που στάνες καθώς ερημώνει, ευλήθη στο στήθος και χάνει την αλκή του. Έτσι επί του και βριώνει, Πάτροκλε, πάλι προσφώνηση, σάλταρες με μένος. Ο Έκτορ εξαιτέρου από τους ύπους σάλταρε χάμω. Έχει το άλτο και πολύ ωραία το μεταφράζει ο κύριος Δούκας, επειδή αυτή η δασία από το άλσο και άλτο που λέει εδώ είναι το σάλτο που λέμε. Σάλταρες, πολύ ωραία το μεταφράζει. Και οι δυο τους περί των Κευριώνη ως λέοντες μάχονταν. Πηγαίνουν από τη μια μεριά δηλαδή ο Έκτορ και από την άλλη ο Πάτροκλος, ποιος θα πάρει στην κατοχή του το νεκρό σώμα του Κευριώνη. Ισόπαλοι και ισχυροί, λέει ο Ευστάθιος, είναι οι δύο αντίπαλοι, γι' αυτό και παρομοιάζονται με λέοντες στην παρομοίωση αυτή, οι οποίοι στις κορυφές του όρους, γύρω από σκοτωμένη έλαφο, αμφότεροι πεινώντες, λέει ο Ευστάθιος, περιβρόσεως τα ζώα μάχονται, με λύσα μεγάλη μάχονται οι δυο τους. Έτσι γύρω από τον Κευριώνη οι δύο μάστορες της μάχης, ο Πάτροκλος Μενιτιάδης και ο Λαμπρός Έκτορ, ποθούσαν αλλήλων τη σάρκα να τάμουν με ανηλεή χαλκό. Κανονικά θα περιμέναμε εδώ έναν διοικό αριθμό στο στίχο 3759, μίστορε φόβιο που έχουμε δει αλλού. Εδώ λέει μίστορες αητής, κανονικά θα πρέπει να είναι μίστορε αητής, αλλά για το μέτρο πολλές φορές αλλάζει, γίνεται στο πληθυντικό, ενώ είναι διοικός, δύο μάχονται εδώ. Ο Έκτορ από την κεφαλή αφού τον έλαβε, δεν τον άφηνε, τον Κευριώνη εννοεί. Ο Πάτροκλος εξαιτέρου τον κάτεχε από το πόδι. Ουχή με θύ, λέει, ουχή με θύ, δεν τον άφηνε. Αυτό το ουχή είναι το αρνητικό μόριο ου, το οποίο αποκτά ένα χι, στη συνέχεια, αποκτά ένα χ όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από φωνήεν. Για να μην υπάρξει χασμοδία ου και ένα φωνήεν, μπαίνει ένα χ. Και αυτό γίνεται επίσης, επιτείνεται ακόμη, γίνεται με ένα ουχ. Και από αυτό προέρχεται το όχι που λέμε σήμερα. Και οι άλλοι, Τρώες και Δαναοί, συνάζονταν σε κρατερή μάχη. Και έχει μια ωραία παρομοίωση. Όπως ο Έκτορ. Τι θέλεις να πεις? Ναι, ένα εφιολόγημα. Είπες το όχι που λέμε σήμερα. Δυστυχώς δεν λέμε πια όχι. Σήμερα λέμε, λέμε ναι. Ναι. Και το ναι προέρχεται από το νι. Και αυτό είναι μόριο. Όπως ο Εύρος και ο Νότος ερίζουν μεταξύ τους σε όρους φαράγγι να αναταράξουν το βαθύ δάσος, το βαθύ δάσος. Τι λέει, βαθέι νύλιν, λέει ο Ευστάθιος, αξιόλογο δάσος, όχι μόνον πυκνό. Πλούσιο. Ναι, έτσι, αξιόλογο, μου άρεσε πολύ, πιο ωραία η λέξη. Μεγάλο δάσος που έχει ένα ψηλά δέντρα, παλιά δέντρα. Τι ωραίες περιγραφές είναι αυτές. Και λέει εδώ ο Ευστάθιος, για τον Εύρο και για τον Νότο ερίζουν μεταξύ τους έθος ομυρικών, σαν έμψυχοι οι άνεμοι να παρουσιάζονται. Και αναταράσουν, λέει, στο βαθύ δάσος βελανιδιά και μελιά και ψηλόφλουδη κρανιά που αλληλοκτυπούν τους μακρόκορφους κλόνους με ήχο θεσπέσιο, με πάταγο καθώς σπάζουν. Είναι συγκλονιστικές οι περιγραφές. Λέει ο Ευστάθιος, κάνει συχνές παραβολές γιατί διηγείται μεγάλα πράγματα. Ο Έκτορ θέλει να υπερασπιστεί την τιμή του νεκρού
Ο Πάτροκλος θέλει να πάρει τα όπλα και ως λάφυρα και να δώσει και ένα πλήγμα, να τιμώσει τους, τους Τρώες. Ένα πλήγμα στον εγωισμό τους, να μας πήρε τον άνθρωπό μας. Έτσι Τρώες και Αχαιοί επαλλήλων πηδώντας έσφαζαν και ούτε κανένας έβαζε στο νου του την ολέθρια φυγή. Πολλά γύρω από τον Κευριώνιο ξέα δώρα τα είχαν πηχτεί και βέλη φτερωτά από νευρά, από τη χορδή του τόξου δηλαδή, πηδώντας και πολύ μεγάλη χειρόλυθη με βρόντο, τι λέει εδώ, πτερώεντες και νευρείς, χερμάδια, άμπραυτο, χερμάδια, χειρόλυθη λοιπόν με βρόντο. Να πω ένα σχόλιο μικρό. Mm-hmm. Πάντως δεν είναι τυχαίο ότι, όπως θα δούμε αργότερα και με τον Αχιλλέα, οι Έλληνες μάχονταν με περισσότερο πάθος πότε, όταν μάχονταν για νεκρούς. Ναι. Αν το σκεφτείτε. Ναι. Δηλαδή η πιο σοβαρή υπόθεση για αυτούς δεν ήταν η ζωντανή, αλλά η τιμή των νεκρών. Mm-hmm. Γιατί θυμάσαι που είπε σε ένα προηγούμενο, θα είσαι όνειδος για μένα. Και εδώ τόσο μεγαλοπρεπώς περιγράφεται αυτή η μάχη, γιατί είναι για ένα νεκρό και εδώ η μάχη. Ναι. Και ας θυμηθούμε και αυτό το διμηνί που έβαλαν οι Αθηναίοι σε αυτούς τους νεκρούς που δεν μαζέψαν. Ναι, θα είσαι όνειδος, κάπου το έλεγε παρά πιο μπροστά, θα είσαι όνειδος για μένα, λέει, αν δεν τρώσεις το σώμα μου. Ναι. Πολλά λοιπόν γύρω από τον Κευριώνιο ξέα δώρα τα είχαν πηχτεί και βέληπτε ρωτά και πολύ μεγάλη χειρόλυθη που και με βρόντο χτυπούσαν τις ασπίδες αυτών που πολεμούσαν γύρω του και εκείνο στο στρόβιλο της σκόνης έκειτο φαρδής πλατής, μέγας μεγαλωστή, έχοντας λησμονήσει την υποσύνη. Με αυτό το μέγας μεγαλωστή θα το ξαναδούμε στη Σίγμα Ραψοδία στο 26, είναι ο Αχιλλέας που θρηνεί. Είναι ξαπλωμένος μέγας μεγαλωστή και θρηνεί για το θάνατο του Πατρόκλου. Την προηγούμενη φορά είχαμε πει φαρδής πλατής. Φαρδής πλατής το μεταφράζει εδώ, ναι. Είναι ότι επίταση της έννοιας. Ναι. Δυο φορές κάτι παρόμοιο. Ναι. Το ίδιο πράγμα. Ότι μάλλον θα ήταν καλύτερο να ήταν πλατής μακρύς. Επίσης την έκφραση αυτή, είναι πολύ ωραία έκφραση, μέγας μεγαλωστή. Την ίδια έκφραση υπάρχει στην Ωμέγα Ραψοδία στο 40 της Οδύσσιας, εκεί στη μικρή Νέκια που λέει, μιλάω Γαμέμνων και περιγράφει πώς έκαναν την ταφή του Αχιλλέως, όχι την ταφή αλλά και το θάνατό του, και λέει ότι ο Αχιλλέας έκειτο μέγας μεγαλωστή, φαρδής πλατής, ξαπλωμένος δηλαδή νεκρός. Εκεί δεν μας λέει όμως πώς σκοτώθηκε, σε ποιο σημείο, εγώ ψάχνω σε ποιο σημείο σκοτώθηκε ο Αχιλλέας, αυτό που λέμε την Αχίλιο Πτέρνα, τη βρήκα στον κόινο των Σμυρναίων που είναι τα Μεθόμυρων. Ο Όμηρος μέσα δεν λέει. Βεβαίως. Δεν λέει το σημείο, την Πτέρνα αυτή την περιοχή. Και φυσικά ούτε αυτό το ότι δεν μπορούσε να, μόνο εκεί ήταν ευάλωτος, αυτό είναι πολύ μεταγενέστερο. Είναι μεταγενέστερο, ναι. Είναι ανόητο μεταξύ μας τώρα. Ναι. Είναι συμβολικό, ας το πούμε, και μάλιστα θα μιλήσει για αυτά τα όπλα του τα οποία είναι άτρωτα κυρίως. Και όσον ο ήλιος στο μέσο του ουρανού έβαινε, τόσο αναφωτέρων τα βέλη έπιαναν και έπιπτε ο λαός. Όμως μόλις ο ήλιος πήρε να γέρνει, την ώρα που λύνουν τα βόδια, το δειλινό δηλαδή, τότε πέραν από την μοίραν οι Αχαιοί καλύτεροι ήσαν. Γύρισε, φάνηκε καλύτερα δηλαδή η νίκη τους. Τον Κευριών ήρωα εκτός βελών έσυραν έξω από τις κραυγές των Τρώων και από τους ώμους τα όπλα πήραν και ο Πάτροκλος τους Τρώες κακόφρον όρμησε. Κέρδισαν τελικά οι Αχαιοί, του πήραν τον Κευριών εκείνη. Τρεις φορές όρμησε Όμοιος με τον Γοργό Άρη, τρομερά ιαχώντας, και 3-9 άνδρες σκότωσε. Είδαμε προηγουμένως ότι είχε σκοτώσει ονομαστή 9 άνδρες. Εδώ τώρα δεν τους ονομάζει, αλλά τους λέει ότι ήταν 3 φορές από 9. Το 9 είναι ένας κατεξοχήν ελληνικός αριθμός. Και ποιος αριθμός δεν είναι, όλοι οι αριθμοί, και το 7 και απλά το 5. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία σε, ναι, κάθε από αυτούς ξεχωριστή. Είναι 9 οι μούσες για παράδειγμα, έχω πολλά 9άρια. Αλλά όταν για τέταρτη φορά όρμησε με δαίμονα ίσως ο Πάτροκλος, τότε του λέει ο Όμηρος, Πάτροκλε, πάλι προσφώνηση, φάνηκε του βίου σου το τέλος, φάνη βιώτιο τελευτή. Η λέξη τελευτή με
και τις δύο έννοιες, και το πέρας της ζωής, αλλά και την τελείωση. Εδώ ολοκληρώνεται η ζωή του Πατρόκλου. Τι άλλο θα έκανε ο Πάτροκλος? Σωστά. Πέρα από αυτό. Γιατί μας λέει και πιο μπροστά, είδαμε στο 693, «Θεοί θανατών δεκάλεσαν». Τον σεμνίνη, λέει ο Ευστάθιος, με αριστεία λαμπρά. Αυτό το τρεις φορές από 9, 27. Και πάλι δεν δίνει τον τελικό αριθμό. Πρέπει εσύ να κάνεις τον πολλαπλασιασμό. 27 ανθρώπους σκότωσε έτσι, με τη μία. Και έχει πάλι μια προσφώνηση εδώ που ο Ευστάθιος λέει, εκφράζει ίκτο. «Τότε, Πάτροκλε, φάνηκε το, του βίου σου το τέλος. Γιατί ενάντια ήρθε σου ο φίβος στην κρατερή μάχη, δεινός», λέει. Αυτό το «ίντε το δεινός» είναι σε δύο διαφορετικούς στίχους. Λέει ο Ευστάθιος, έχει κάτι δρυμή αυτή η έκφραση. «Χρειά δρυμύτητος». Δεν είναι πράος εδώ ο Απόλλων. Εκείνος δεν τον ένιωσε ερχόμενον στην ταραχή της μάχης, γιατί τον συνάντησε καλυμμένο με πολύ ομίχλη. Δεν τον βλέπει δηλαδή ο Πάτροκλος. Ο Απόλλων στάθηκε όπισθεν και τον έπληξε στην πλάτη και τους ευρύς ώμους με του χεριού την παλάμη. «Χειρή καταπρινή», λέει. «Και στρεφογύρισαν οι οφθαλμοί του, στρεφεδίνηθεν». Αυτό το επίρρημα έχει και τα δύο ρήματα μέσα, το στρέφιν και το δινήν. Αυτές οι λέξεις είναι ταυτόσιμες, τις βάζει μαζί και γίνονται ακόμη πιο βαθιά, γίνεται η περιγραφή, ακόμη πιο έντονη. «Στρεφογύρισαν λοιπόν οι οφθαλμοί του. Του απέβαλαν από το κεφάλι την περικεφαλαία ο φίβος Απόλλων». Λέει ο Παπαγιώργης, «Ο ήρωας που χρειάζεται έναν θεό για να τον καταβάλει είναι μεγάλος». «Και αυτοί κυλιόμενοι με κλαγκή», η περικεφαλαία δηλαδή, η λέξη είναι κυναίη, «πήγε κάτω από τα πόδια των ύπων, οι τρίφαλοι, αυλόπης», λέει, «τριφάλια, οι τρίφαλοι με τις ματώτρυπες, και μοιάνθηκαν οι τρίχες με αίμα και με σκόνες. Ως τότε δεν ήταν θεμητό η πύλικα με την υποουρά να μοιανθεί στις σκόνες, αλλά του θεϊκού ανδρός, του Αχιλλέως δηλαδή, την κάρα και το χαρί εν μέτωπο προστάτευε του Αχιλλέως, το χαριτωμένο του μέτωπο». Τι ωραία έκφραση. «Η πτώση της περικεφαλαίας», λέει ο Ευστάθιος, «συγκλονίζει περισσότερο από τον καθαυτόν θάνατο του Πατρόκλου. Τότε ο Ζεύς τον Έκτορα έδωσε στην κεφαλή του να φορέσει, ενώ εκείνου κοντά ήταν ο Όλεθρος». Δεν θα τη φορέσει για πολύ αυτή την περικεφαλαία. Την παίρνει, τη φορά μεν, αλλά δεν είναι για πολύ. «Όλο στα χέρια του έσπασε το μακροίσιο τον έχος, βαρύ, μέγα, στιβαρό, χαλκοαρματωμένο». Αυτό είναι το δικό του έχος, το δικό του δόρυ. Το δόρυ του Αχιλλέως δεν το έχει πάρει, το έχουμε δει, έχουμε μιλήσει γι' αυτό. «Από τους ώμους η ασπίδα με τον τελαμόνα χάμο έπεσε», η λέξη είναι τερμιόεσα, ποδινεκής, δηλαδή φτάνει μέχρι τα πόδια. «Του έλυσε και τον θώρακα ο γιος του Διός Άναξ Απόλλων». Και τι έπαθε ο Πάτροκλος? «Οι φρένες του τυφλώθηκαν, λύθηκαν τα λαμπρά του γόνατα». Άτι, λέει, τον δε άτι φρένας ήλε, τον άρπαξε, τον έρω, το ρήμα τους έρω είναι. Τον άρπαξε λοιπόν τις φρένες του, τις άρπαξε η άτι, τυφλώθηκε δηλαδή. «Οι φρένες του τυφλώθηκαν, λύθηκαν τα λαμπρά του γόνατα και στάθηκε έκθαμβος, στη δε ταφών». Έπαθε σύγχυση φρενών ο Πάτροκλος. Αυτό εδώ που λέει ότι του έλυσε το θώρακα, η πανοπλία του Αχιλλέως είναι άτρωτη. Για να σκοτωθεί ο Πάτροκλος πρέπει να βγει από το σώμα του αυτή η πανοπλία. Αυτό θα το δούμε και στη Χείρα Ψωδίας, στο 321 με 325, εκεί που ο Έκτορ φορά την πανοπλία αυτή και έρχεται αντιμέτωπος με τον Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας γνωρίζει ότι τα όπλα αυτά είναι άτρωτα, γι' αυτό και ψάχνει να στοχεύσει τον Έκτορα σε σημείο που είναι ακάλυπτο. Σωστή. Από αυτή την... και τον στοχεύει στο λαιμό. Όπισθεν τώρα στην πλάτη... Α, εδώ έχω βάλει τη σημείωση. Ναι. Για πες μας εδώ, αυτήν εδώ την πολύ ωραία παρατήρηση που έκανες, Μιλτιάδη, για τις ομοιότητες που έχει ο Πάτροκλος με τον Ίκαρο. Ναι, να σκεφτούμε λιγάκι κάποιες αναλογίες, αν είναι όντως έτσι. Μοιάζει πολύ, νομίζω, ο Ίκαρος με τον Πάτροκλο, γιατί όπως τον Ίκαρο του δίνει
τα φτερά ο Δαίδαλος, έτσι του, δεν είναι, και δικά, δεν είναι του. Δικά του, είναι δανεικά. Έτσι λοιπόν και στον Πάτροκλο δίνει τα όπλα του Αχιλλέας. Τώρα, όπως και στους δύο επίσης τι συμβαίνει, ότι στον Ίκαρο δίνει συμβουλές ο Δαίδαλος να μην υπερβάλλει, να σκεφτεί μόνο την αποστολή του, να ελευθερωθεί δηλαδή, και να μην υπερβάλλει και να μην πετάξει πολύ ψηλά. Το ίδιο δίνει και ο παρόμοια δίνει και ο Αχιλλέας τη συμβουλή στον Πάτροκλο να διώξει τους Τρώες, αλλά να μην τους κυνηγήσει. Να μην υπερβάλλει δηλαδή. Ναι. Και οι δύο λοιπόν όμως από τη μέθη της νίκης και της επιτυχίας πιστεύουν ότι είναι ανίκητοι και μπορούν να καταφέρουν τα πάντα και παρασύρονται. Και όπως του Ικάρου καίει τα φτερά του ο ήλιος, γιατί φτάνει πολύ κοντά στον ήλιο, έτσι και στον Πάτροκλο τον ξεντύνει από τα όπλα ο Απόλλων, και ξέρουμε ότι ο Απόλλων και ο ήλιος έχουν μια σχέση. Ταυτίζονται σε πολλούς μύθους. Έχει ηλιακή μορφή ο Απόλλων. Και αυτό είναι και η αιτία του θανάτου. Ηλιακή ουσία. Ναι, και αυτή είναι η αιτία του θανάτου. Πολλές οπιότητες λοιπόν.